τον κύριο Γκέρτσι, που είναι καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων και διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Κρίνος, και θα μας μιλήσει για την αξιολόγηση ενός βιολογικού διαφυλικού συστήματος λίπανσης στην παραγωγή και την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς. Αφού μου γλίτωσε το τίτλο Χρήστος, προχωράω. Θα μιλήσω για ένα ακόμα εργαλείο που έχουμε για τη διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων. Έχω κάνει την παρουσίαση δίγλωση, να διευκολύνω και τους μεταφραστές. Και γενικά απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα είδη των φυτών. Ειδικά όταν αξιολογούμε. Και εδώ χάρηκα για τον κύριο Ντούτσια που μου είπε ότι από το 1995, αν τυχόν είχατε και αναλύσει εδάφους από το 1995 μέχρι τώρα και βλέπαμε την αύξηση οργανικής ουσίας, θα γράφατε ένα διδακτορικό, κύριε Ντούτσια. Α, δεν πειράζει, ακόμα ένα. Λοιπόν, η ελιά όλοι ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει για αυτή τη χώρα. 60% της καλλιεργήσιμης γης καλλιεργείται με ελιά, είναι τρομακτικά τα νούμερα. Είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή μαύρης ελιάς, όχι ελιάς γενικά. Και είναι η τρίτη χώρα στην παραγωγή ελαιολάδου. Άρα αυτό το δέντρο δικαιολογημένα ονομάστηκε ευλογημένο δέντρο από τους προγόνους μας. Η μελέτη λοιπόν αυτή έχει σκοπό όπως και όλες οι πολυετείς μελέτες να αξιολογήσει ένα καινοτομικό προϊόν, το οποίο είναι τρία προϊόντα σε ένα. Είναι ένα διαφυλικό προϊόν, είναι βιολογικά πιστοποιημένο και αποτελείται από έναν όργανο λίπασμα, από έναν βιοδιαγέρτη που είναι ένα κύλις μαφικών και από ένα αμινοξύ. Η συνεργιστική δράση και των τριών δίνει θετικότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή ξεχωριστά από μόνο του κάθε ενός προϊόντος. Εδώ θα σας δίνω κάποιες πληροφορίες για τα προϊόντα. Δεν θέλω να επιμείνω πολύ στο τι περιέχει, το βλέπετε. Θέλω να τονίσω μόνο ότι έχει ιδιαίτερα αρκετό πυρίτιο, αργύλιο και έχει και κάποια μικροστοιχεία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη θρέψη της ελιάς. Αυτό καλύπτει την ανόργανη θρέψη όλων των φυτών και όχι μόνο της ελιάς. Το δεύτερο είναι ένα κύλισμα φυκών. Γνωρίζουμε ότι τα κυλίσματα από φύκια δρούν συνεργιστικά βοηθώντας την καλύτερη πρόσληψη και μεταβολισμό των διαφόρων. Και τρίτο, ένα αμινοξύ. Αυτά λοιπόν είναι από μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε για χρόνια και έχει χρηματοδοτήσει αυτή την έρευνα. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά ότι είναι βιολογικά. Εδώ λοιπόν θα αναφερθώ σε δύο εφαρμογές, ένα στο δικό μας πειραματικό ελαιόνα και ένα στα αγροκτήματα του κυρίου Γιάννη Προδρόμου, ο οποίος που είναι, είναι στην άλλη αίθουσα, σε ένα συνεργαζόμενο ο οποίος χρηματοδοτεί και αυτός το κομμάτι της έρευνας που κάνουμε στο δικό του αγρόκτημα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες, ο δικός μας ελαιόνας είναι ακριβώς εδώ πίσω. Ο άλλος ελαιόνας είναι αυτός που θα πάμε να δούμε αύριο όσοι θέλετε να έρθετε εκδρομή μαζί μας. Δεν θα δούμε μόνο τον ελαιόνα εκεί, θα πάμε σε μια πάρα πολύ καλή ταβέρνα επίσης. Λοιπόν, οι δύο ποικιλίες που χρησιμοποιούμε στο δικό μας ελαιόνα είναι ποικιλίες ελοποιήσιμες και ο κύριος Γιάννης Προδρόμου χρησιμοποιεί την ποικιλία χαλκιδικής. Είναι ένας από τους πάρα πολύ καλούς ελαιόνες και βγάζει εξαιρετικό ελαιόλαδο από την επιτραπέζια ελιά, βραβευμένο κτλ. Κάναμε λοιπόν ένα μικρό πειραματάκι, το μισό χωράφι είπαμε στον κύριο Προδρόμου, κάνε ό,τι κάνεις, είσαι από τους καλύτερους καλλιεργητές, το άλλο μισό επιπλέον θα εφαρμόσουμε, θα ψεκάσουμε τρεις φορές το διαφυλικό σε τρία στάδια ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν το κάναμε αυτό για τρία χρόνια και θα το συνεχίσουμε και για άλλα τρία χρόνια. Και εδώ βλέπετε το πειραματικό σχέδιο του ελαιόνα μας, αυτό που θέλω να δείτε ότι και εδώ το μισό του μισού κάθε εφαρμογής το ψεκάσαμε σε τρία κρίσιμα στάδια της ελιάς. Τα αποτελέσματα και από τα τρία χρόνια ήταν θετικά. Και όταν λέμε θετικά, δεν είχαμε μόνο αριθμητική αύξηση στην απόδοση, αλλά εδώ τώρα να μιλήσουμε και λίγο επιστημονικά, είχαμε στατιστικά σημαντική αύξηση. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι
μπορώ να βάλω στοίχημα με τον καθένα εδώ μέσα ότι του χρόνου με 95% πιθανότητα θα ξανάχουμε αύξηση αριθμητική της απόδοσης. Όσο πιο απλά μπορώ να πω το στατιστικά σημαντική αύξηση. Αυτά είναι τα διάφορα στάδια της ελιάς. Ακολουθούμε το σύστημα ταξινόμησης κατά BBCH. Είναι ένα πολύ εύκολο σύστημα και ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι φέτος στον ελαιόνα μας η ελιά μας άνθησε, ήταν δηλαδή στο στάδιο 55, στις 6 Μαΐου, την ημέρα που είχαμε, κυρία Σταυρούλα, τη μεγάλη γιορτή μας στη σχολή. Εκείνη την ημέρα, στις 3 η ώρα, έβρεξε όμως, και αυτό δεν ήταν καλό. Το δεύτερο στάδιο θα είναι λίγο αργότερα, εδώ σας περιγράφω τα στάδια, όλα αυτά είναι διαθέσιμα. Θα μπούμε κατευθείαν στα αποτελέσματα. Εδώ έχουμε αποτελέσματα από τον δικό μας ελαιόνα για τις δύο ποικιλίες που χρησιμοποίησαμε ανά έτος, όπου βλέπετε, αυτός είναι ο μέσος βάρος καρπών. Έχουμε και αποτελέσματα αποδόσεων, αλλά είναι πολύ εύκολο να το εκφράσουμε σε μέσο βάρος καρπών. Για κάθε ποικιλία, την αρμπεκίνα, ψεκασμένη και αψέκαστη, για κάθε χρονιά. Το α και το β που βλέπετε εδώ, σημαίνει ότι είναι στατιστικά σημαντικό. Αν ήταν α όλα, σημαίνει ότι παρά την αριθμητική διαφορά, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Αυτό λοιπόν το είδαμε και τις τρεις χρονιές, και το 15 και το 16 και το 17 και βάζω στοίχημα και το 18 θα είναι το ίδιο. Με πιθανότητα 95% στοιχήματα δεν βάζω συνήθως στη ζωή μου, εκτός από τα επιστημονικά. Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα από τον ελαιόνα του Γιάννη. Θα παρουσιάσω και τις τρεις χρονιές σε μία διαφάνεια. Ξεκινώντας λοιπόν από το 15. Εδώ είδαμε ότι το μέσο βάρος ήταν στατιστικά σημαντικό. Εδώ μιλάμε για επιτραπέζιες ελιές, που το βάρος της μίας ελιάς είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος της αρμπεκίνας και της κοροναίκης που χρησιμοποιούμε εμείς. Το 16 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Είχε μεγάλη προσβολή το μισό αγρόκτημα, ο μισός ελαιόνας από γλιοσπόριο. Εδώ ξεκινήσαμε να δούμε και κάτι άλλο. Εκτός από την αύξηση απόδοσης, είχε ελάχιστη απόδοση λόγω του γλιοσπορίου στο αψέκαστο, αλλά είχε μια απόδοση ικανοποιητική. Εδώ λοιπόν είδαμε ότι πέρα από την διατροφική, τη θρεπτική αξία αυτού του σκευάσματος, έχει και φυτοπροστατευτική αξία. Και το διαπιστώσαμε μακροσκοπικά και την επόμενη χρονιά. Το 17 λοιπόν είδαμε και εδώ βλέπουμε απόδοση πλέον. Είχαμε στατιστικά σημαντική διαφορά και στην απόδοση. Φέτος επίσης κάναμε ειδικές αναλύσεις όπου είδαμε πλέον και την επίδραση όχι μόνο στην απόδοση αλλά και την επίδραση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικό. Αρχίζουμε λοιπόν να μαθαίνουμε από τα χρόνια ότι πρέπει να βλέπουμε και να παρατηρούμε και να καταγράφουμε την επίδραση αυτών των σκευασμάτων όχι μόνο στην απόδοση, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε και παράπλευρες θετικές επιδράσεις. Χρήστε το δεκάλεπτο εσύ, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, κοιτάξτε την ελαιοκανθάλη στο ψεκασμένο και στο αψέκαστο. Τεράστια διαφορά. Την ελαιασίνη, δεν είναι εδώ και ο κύριος Τσκυριτσάκης. Και το σύνολο των πολυφενόλ. Ο Γιάννης πουλάει το λάδι του σαν πολυφενόλες. Και θα σας πει ο ίδιος τη τιμή του λαδιού που το πουλάει. Αυτά πουλάει. Δεν πουλάει αυτά. Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Γι' αυτό χαίρομαι που φέτος έχουμε και επιπλέον αποτελέσματα. Δεν παρουσιάζω όλα τα αποτελέσματα προφανώς. Κάνουμε και αναλύσεις στα OIC που λέμε, οξύτητα, υπεροξίδια κτλ. Εδώ παρατηρήσαμε πέρσι κάτι άλλο. Το μέσο βάρος καρπών. Βγάζοντας τις φωτογραφίες, παρατήρησα ότι για να δούμε εδώ τι γίνεται. Εδώ πέρα αυτές οι που ψεκάστηκαν δεν έχουν προσβολή από έντομο. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις άλλες, τις αψέκαστες. Θα σας δώσω μια close-up. Ήταν μια μακροσκοπική παρατήρηση. Από φέτος θα γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις σε πιο συστηματική βάση. Συνεπώς, να ξεφύγουμε λίγο από τις αποδόσεις, διότι κάτι πολύ απλά. Και εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω σαν παραγωγός, όπως μίλησε ο κύριος Ντούτιας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έβγαλα 1.000 τόνους ελιάς, αλλά έχει αυτό το χάλι. Δεν θα την πουλήσω αυτή την ελιά. Αυτή την ελιά θα πουλήσω. Ή θα πουλήσω την ελιά ή θα πουλήσω το λάδι με υψηλές
πολυφενόλες κτλ. Γι' αυτό θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι εδώ. Συμπεράσματα λοιπόν, τα προείπα ήδη, επί 3 χρόνια είχαμε θετικά αποτελέσματα και στην απόδοση και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Έμεσες παρατηρήσεις έδειξαν και τα άλλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του και όπως είπα πάλι θα συνεχιστεί αυτή η μελέτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στην ώρα μου, Χρήστο. Τώρα, θα πω ένα τελευταίο νούμερο που μόλις το συζήτησα πριν λίγο με τον κύριο και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ευαγγέλου που μας έφερε σε επαφή. Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί σε πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς το λέω με την έννοια, είναι ένα προϊόν που έρχεται από έξω. Έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε και τέτοια προϊόντα στην Ελλάδα. Το κόστος του, η εφαρμογή του, για 3 εφαρμογές που είναι συνήθεις, 2 ή 3 εφαρμογές σε όλα τα φυτά, δεν είναι μόνο για την ελιά, είναι περίπου 50 ευρώ το εκτάριο, 5 ευρώ το στρέμμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Γιάννη, πόσα κιλά ελιάς πρέπει να πουλήσεις για να βγάλεις 5 ευρώ στο στρέμμα? Έλα, εύκολο, δεν είναι μαθηματική ερώτηση, ρωτάω έναν μαθητή μου. Πόσα κιλά ελιάς πρέπει να πουλήσεις για 5 ευρώ? 2 κιλά. Οι αυξήσεις εδώ, ποσοστιαία, ήταν από 15% μέχρι 210%. Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα είναι πιο πιστικά από κάθε παρουσίαση που μπορεί να σας κάνει ο Γκέρτσης, ο Χ. Λοιπόν, με αυτό ήθελα να κλείσω και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, παρακαλώ. Πρώτος. Πριν κάνω ερώτηση, αν θέλετε να αναφερθώ στο κόστος... Εδώ είμαι. Α, ναι, συγγνώμη, ναι. Αν θέλετε να αναφερθώ λίγο στο κόστος παραγωγής. Ναι, ναι. Γιατί καλλιεργώ γύρω στα 15 χρόνια βιολογικά και το ξέρω το κόστος παραγωγής. Πολύ καλό το μπιοζόλ, αλλά μόνο για το χειμώνα. Μόνο για τη βασική λίπανση. Μετά, τι κάνουμε? Και αν καταναλώσουμε 12 κιλά μπιοζόλ, 12 κιλά μπιοζόλ κάνουν περίπου 7-8 ευρώ. Ναι. Αλλά το μπιοζόλ μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει λύση, γιατί δεν έχει ούτε φόσφορο, ούτε κάλι, ούτε μαγνήσιο. Οπότε θα πρέπει να πάμε, κατά την άποψή μου, σε κάποια άλλη λύση και να συμπληρώσουμε τον μπιοζόλ λόγω αζότου. Γιατί το 5 μονάδες άζωτο που συνήθως έχουν τα βιολογικά λιπάσματα, δεν νομίζω ότι θα μας καλύψει μια καλλιεργητική περίοδο ούτε με 4 ούτε με 5 κιλά σύνθετο λίπασμα. Να σας απαντήσω, να μου επιτρέψετε, κύριε Δούτσια. Λοιπόν, ήθελα να κάνω και μια άλλη παρουσίαση. Δίπλα ακριβώς από αυτό τον ελαιώνα που βλέπουμε εκεί, κάνουμε ένα δεύτερο πειραματικό εδώ. 3 σειρές όπου χρησιμοποιούμε. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, θα πω. Ναι, είναι. Και χρησιμοποιούμε τον Biosolid. Το Biosolid είναι ένα εδαφοβελτιωτικό που παράγεται εδώ έξω από την Ερυδαία με κόστος περίπου χήμα 35 με 40 ευρώ το κυβικό. Και έχει πολύ περισσότερα στοιχεία. Προσέξτε, 35 με 40 ευρώ. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά αξιολογούμε αυτό το προϊόν. Και οφείλω να το πω. Όχι, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα σας ρωτούσα ποιο είναι το ωραία. Προϊόν. Για ήταν να κλείσουμε ερώτηση. Λίγο με αυτό. Λέγεται Biosol. Στη διάθεσή σας μετά, για να δώσουμε και λίγο χρόνο. Είμαστε πολύ καλά στο χρόνο, έχουμε άλλα 2 λεπτά ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Λίγο θα μιλήσω για το κόστος. Λοιπόν, το κόστος είναι μεγάλο. Δηλαδή, για να καταπολεμήσουμε την κολόκορη, τη βρωμούσα που λέμε, την άνοιξη. Βρωμούσα. Εδώ θα πρέπει να ψεκάσουμε να διαφύσουμε. Εγώ διαφύζω. Σκόνη, θιάφη. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος έναντι ενός χημικού σκευάσματος. Αλλάζουν, θυμάμαι πώς τα λένε. Δηλαδή, να σας διακόψω τριπλάσια, λίγο, με όλο το σεβασμό. Ναι. Τα κόστη σιγά σιγά αρχίζουν να μειώνονται. Το 1995 που ξεκίνησε ο κύριος Δούτσιας οργανική και όλοι, πόσα εργαλεία είχατε στη διάθεσή σας, εργαλεία εννοώ επιτρεπόμενα σκευάσματα. Τώρα ξέρετε πόσα υπάρχουν. Πατενκάλι, κοκκόδι κτλ. Και θα βαπτίσουμε κι άλλα. Οπότε ναι. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, θα και έρχομαι τώρα στην ερώτηση. Για μένα. Ναι. Ωραία. Ποιο είναι αυτό το σκεύασμα
που ψεκάζεται. Το έδειξα πριν. Ναι, ναι. Θα ήθελα περισσότερο. Θα σας δώσω δείγμα δωρεάν, ναι, μη στεναχωριέστε. Το διάλειμμα. Για ένα, δύο, τρία, τέσσερα στρέμματα. Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει κάποια αζωτούχος λίπανση, ναι, είτε σε υγρή μορφή είτε σε ψεκαστή μορφή, για τους καλοκαιρινούς, θα έλεγα, μήνες, που η βασική λίπανση κάποια στιγμή θα πάψει να δίνει αποτελέσματα. Είτε διαφυλικά, είναι διαφυλικά, είτε με υδρολίπανση. Αν υπάρχουν, αν υπάρχουν σκευάσματα, ναι. Είστε τυχερός. Και θα σας πούμε τις απαντήσεις στο διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος λέγεστε πώς... Λέγομαι Φαρλέκας Παναγιώτης, είμαι από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Α, μπράβο, και έχω τώρα περίπου 400 στρέμματα. Τώρα ολοκληρώνεται. Βρόσιμες κυρίως. Γιατί προηγουμένως δεν 70% βρόσιμες και 30% ελαιοποιήσιμες. Τώρα, έτσι, έτσι. Παρακαλώ, μία ερώτηση εκεί, γιατί του χρωστάμε στο κύριο. Μία ερώτηση. Ποιος? Ο κύριος Παπαχατζής. Ναι, στον κύριο Παπαχατζή. Ναι. Ας δώσουμε προτεραιότητα. Ναι, ναι, ναι. Όχι προτεραιότητα, του χρωστάω μία ερώτηση στο κύριο. Χρωστάμε από το προηγούμενο. Κύριε Παπαχατζή, έχει προτεραιότητα. Μπερτσιμάς λέγομαι, βιοκαλλιεργητής από Φθιώτιδα. Ήθελα να πω για το δάκο. Εφαρμόζω εδώ και 3 χρόνια ζεόλιθο ψεκαστό. Αρκετούς ψεκασμούς και θεωρώ ότι έχω καλά αποτελέσματα. Αυτό το προϊόν είναι κάτι σαν ζεόλιθος και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Κάθε άλλο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα ο κύριος Παπαχατζής και κλείνουμε. Σύντομη ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, όχι επιστημονική, κύριε Παπαχατζή. Όχι, τοποθέτηση. Ήρθε και έδεσε κιόλας και με το δάκο. Και μιας και αναφερθήκατε και στο υπέρπυκνο σύστημα, βέβαια ήταν για ποικιλίες για λάδι. Ναι. Σύντομα όμως, από ό,τι ακούσαμε και χθες από τους ξένους, ναι, από την κυρία Φέργκισον, θα πάει και στην επιτραπέζια ελιά, τόσο για τη συγκομιδή, όσο και για τα αποτελέσματα που έχει. Παρατηρήσαμε στο υπέρπυκνο σύστημα ότι η προσβολή από τον δάκο είναι ένα 30 με 40%. Σε σύγκριση με... Μικρότερη ή μεγαλύτερη. Μόνο 30 έως 40% προσβολή από ό,τι αν έχουμε ένα σύστημα ελευθέρου όγκου. Άρα είναι μικρότερο κατά 30-40%. Όχι, όχι, είναι μόνο 30%. 100% θεωρείς αρβάτη. 100% είναι 100%. Σε παραδοσιακούς ελαιώνες. Ωραία. Άρα εκεί έχουμε 30% με 40%. Άρα και γιατί το ο δάκος πετάει σε ζικ-ζακ. Ναι. Άρα όταν είναι η γραμμική η καλλιέργεια, ευωδείς, δεν βρίσκει τα δέντρα. Είναι η μακεδονική φάλαγγα. Ναι. Στην ουσία δεν είδαμε προσβολή εμείς από δάκο. Είδαμε όμως από μαργαρόνια σε αυτό το υπερπυκνό σύστημα. Πολύ καλή η παρατήρησή σας. Ευχαριστούμε. Θα επιτρέψω και μία ακόμα ερώτηση στον κύριο εκεί. Οι κυρίες... Θα τα πούμε μετά. Είναι σύντομη η ερώτησή σας. Good afternoon. Oh, sorry. I'm from Turkey. My name Great. Is Gürcüz Yardımcı. We're doing Glad organic to have farming you here. As well. Organic farming is not easy, but it could be very easy. Also, it's very difficult. This is easy if you don't do anything. It's natural, it comes natural, it goes natural. But if you target high quality yield and profitable, it's very difficult because there's not a lot of fertilizer on the market. My question is, we heard about the Californian worms. There is some manure and compost, yes, and making tea from there and feeding the trees. Do you have any idea about this? And just I'd like to know what else can we use doing the good product, good yield, and profitable, or yeah, olives? Well, recently there are a lot of products Thank coming. Among them is what you refer to is an extract from a vermicomposting material or for other organically decomposed material. This extract is very good. And what's the advantage of the extract? You can put it either foliar or more effectively through the fertigation system. If you have a drip irrigation, all you have to do is just put a fertilizer component and give it through irrigation. So a fertigation system by itself has great advantages. You can apply simultaneously water plus other and increase the efficiency not only of the water, but also
at the same time. So my final answer is yes. As long as the product is certified, be careful for pathogens. That's my only concern. We can discuss it a little bit later on in the lunch. Okay, thank you very much. You are welcome and thanks for coming. Ας ευχαριστήσουμε. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Μια πολύ σύντομη, παρακαλώ. Γεια σας, λέγω Μανουσάκης, είμαι από την Κρήτη Γεωπόνος. Είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι πριν ρωτήσει ο κύριος. Έχω μία εμπειρία, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκα να με κάλεσε ένας φίλος να αξιολογήσουμε ένα κομπόστ το οποίο έβγαινε από πυρήνα, ελιάς, φύλλα και επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ελαιουργίου και το οποίο δεν είχε παθογόνα γιατί ήταν από το ένα αέριο τμήμα και δεν υπήρχαν ούτε κολοβακτηρίδια και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και κόμποστ το οποίο δεν το δοκιμάσαμε στις ελιές γιατί δουλεύω σε μια περιοχή με θερμοκήπια και εντάξει, το σύστησα σε πολλούς ανθρώπους, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε πρακτικό επίπεδο, σε θέματα... Προχωρήστε στην ερώτηση, ερώτηση. Ναι, το ζήτημα είναι μία κουβέντα θα σας πω. Το χρησιμοποίησαμε σε θερμοκηπιακές ντομάτες, είχα κάποιο θερμοκήπιο που το βάζε τακτικά, είχα κάποια φυλτά τα οποία είχαν μία έξτρα ανάπτυξη και σαν να έχουν υπερβολική λίπανση από άζωτο και όταν κάναμε... ανάλυση εδάφους για να υπολογίσουμε το άζωτο και να προσδιορίσω τις λιπάνσεις, το 90% του αζώτου βγήκε οργανικό. Αυτό ήθελα να σας πω. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, για να μην αδικήσουμε τις κυρίες, μία τελευταία ερώτηση. Ονομάζομαι Ευαγγελία Χωτομανίδου και είμαι βιολογικός καλλιεργητής ελιάς. Εμείς επεξεργαζόμαστε τις ελιές μας φυσικά. Πολλούς όμως βιοκαλλιεργητές τις επεξεργάζονται με την ισπανική μέθοδο. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που μπορεί να προστατέψει τον κύριο Βασιλικιώτη, δεν ξέρω. Κάντε την ερώτηση, δεν πειράζει. Ναι. Που θα μπορούσε να προστατεύσει, γιατί εμείς βάζουμε τις ελιές στην βαρέλα για μήνες, περιμένουμε κτλ. Οπότε υπάρχει ένα κόστος. Ενώ άλλοι βιοκαλλιεργητές με την ισπανική μέθοδο παίρνουν πολύ πιο γρήγορα τα λεφτά. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που μπορεί να προστατέψει εμάς? Ναι. Ο κανονισμός ο ευρωπαϊκός δεν αναφέρει τίποτα για την μεταποίηση της ελιάς. Άρα, αυτοί που κάνουν την ορίμανση με την ισπανική μέθοδος, θα πρέπει ό,τι χρησιμοποιούν να είναι στον κανονισμό μέσα. Αν το κάνουν, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Δεν υπάρχει προστασία, γιατί ο κανονισμός δεν έχει κάποια ειδική αναφορά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εμείς απλά ιδεολογικά πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει στην ελιά μας κάτι χημικό. Είναι μόνο και το ίδιο. Ναι, με το marketing να αναφερθεί η μέθοδος, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τη γνώση που έχει το καλύτερο που θεωρεί. Να προσθέσω και κάτι ιδεολογικό, αλλά και οικονομικό. Αν παρατηρήσατε την παρουσίαση του κυρίου Κυριτσάκη, προσέξατε ποιες ελιές είχαν τις περισσότερες πολυφενόλες, αυτές που επεξεργάζονται ή θρούμπες. 6 φορές πάνω είχαν οι θρούμπες. Άρα, το κόστος είναι πολύ πιο εύκολο. Άρα, οι μη επεξεργάσιμες ελιές έχουν πολύ περισσότερες πολυφενόλες. Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Το θέμα, ο καταναλωτής πρέπει να δει πολυφενόλες, γιατί θα μπουν αργά ή γρήγορα στις ταμπέλες. Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Αν έστειλα κύριε ένα Γκέρση, μήνυμα. Πολύ σύντομα. Κύριε Γκέρση. Πολύ σύντομα. Παρακαλώ. Σε αυτό το σημείο που είπατε, προηγουμένως έγινε μια ανακοίνωση, μάλλον μια ομιλία από τον κύριο Πανάγου. Ναι, ναι. Άλλη την αίθουσα. Την... Ναι, ναι. Κύριος Πανάγου είναι εδώ, παρεμπιπτόντως. Α, ο κύριος Πανάγου. Πανάγου. Ο κύριος Πανάγου είναι εδώ. Ο κύριος είναι ο Γιάννης Πανάγου, ο άλλος είναι ο Στάθης. Ναι, ο Στάθης. Λοιπόν, λοιπόν, έγινε μια ομιλία και εκεί ελέγχθηκε μάλιστα με ποικιλό τρόπο ότι στις ελιές δεν πρέπει να τις βλέπουμε μόνο σαν λάδι. Πολύ γιατί σωστά. Όταν μιλάμε για πολυφενόλες, το μυαλό πάει στο λάδι. Το λάδι προωθείται με τις πολυφενόλες και μάλιστα έντονα γιατί σου λέει έχει αντιοξειδωτική δράση κλπ. Στις ελιές πρέπει να τη δούμε πιο σφαιρικά γιατί έχουμε και μικροοργανισμούς που μπαίνουν μέσα στη διατροφή του ανθρώπου. Οι οποίοι μικροοργανισμοί έχουν πολλαπλή συνέργεια στο ανθρώπινο σώμα. Αυτά που τόνισε και ο κύριος Τσαφτάρης. Λοιπόν, όχι μόνο πολυφενόλες. Όχι μόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να εξετάζουμε την ελιά μόνο σαν ελαιόλαδο.
Και ευτυχώς που έγινε η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζης Ελιάς για να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο προϊόντα που οπωσδήποτε έχουν διαφορετικότητα, είναι εξαιρετικά προϊόντα και τα δύο έχουν διαφορετικότητες και πρέπει το ένα να το βλέπει σαν επιτραπέζη ελιά και το άλλο σαν ελαιόλαδο. Εγώ να προσθέσω όμως κάτι, κύριε. Γιατί όχι και πολυφενόλες στις ελιές, αφού έχουν. Λοιπόν, προσθέστε και αυτό. Κλέψτε το από το ελαιόλαδο. Βάλτε το κι εσείς να αυξήσετε την προστιθέμενη αξία. Ωραία. Λοιπόν, να έχουμε ένα καλό γεύμα όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.